τραγούδι είναι για σας. Πάρτε πόζες να βλέπω πόζες. Το κόνσεπτ είναι... Δεν βλέπω. Χριστούγεννα στην κουζίνα. Ναι. Κάρτε μου πόζες. Τι πόζες. Έχουμε εδώ επιτροπή, έχουμε κριτές απέναντι. Εγώ, πόζες. Έτσι, πόζες. Χριστουγεννιάτικες πόζες. Πάντα. Μες στην κουζίνα. Το στυλ των παιδιών πώς το βλέπετε. Για σηκώνετε λίγο πάνω. Για να σας δούμε. Λοιπόν, θα, να σας πω εγώ. Σηκώστε και την ποδιά έτσι, όπως τα κορίτσια. Λοιπόν, στέλνω μήνυμα στο Σχίζα. Ναι. Και του λέω, επειδή είναι γιορτές, να ντυθείτε λίγο ωραία. Βάλτε ένα πουκαμισάκι, ένα παντελονάκι. Μου λέει, γιατί εσείς τι θα βάλετε. Και του στέλνω τι θα φορούσα. Δεν θα φορούσα αυτό, θα φορούσα ένα άλλο, αλλά ήταν παρόμοιο. Και έρχεται στο καμαρίνι και τον βλέπω με ένα τζιν παντελόνι μπλε, με ένα μαύρο τζιν πουκάμισο που δεν ταιριάζει πουθενά, έχει γυρίσει τα μπατζάκια, νομίζει που είμαστε πριν 10 χρόνια. Να μαγειρέψουμε έχουμε έρθει. Δεν θα εστιάσουμε. Βάλε λίγο το τζιν πουκάμισο, το λευκό φανελάκι ας πούμε, την κάλτσα τη λευκή, το σοσόνι. Είναι λευκό το παπούτσι. Το παπούτσι. Εγώ θα εστιάσω το παντελόνι που δεν είναι... Θέλει να σκιστεί, αλλά δεν μπορεί. Τον γρατζούνι σε υγρά. Μην τον κάνει έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πανάκ... Εντάξει, τώρα για τον μπάρτζι τι να συζητήσουμε. Που ξύπνησε, έβαλε ένα φλητικό, μια φόρμα και ήρθε. Για το μεροκάματο. Για το μεροκάματο βγήκαμε. Δεν πάω στα μπουζούκια. Γιορτινές μέρες. Βγαίνει στην τηλεόραση. Σπίτι σας έτσι μαγειρεύετε. Ναι, αγόρι μου. Ό,τι ένα κοκοράκι μαγειρεύετε εδώ. Ναι, αγόρι μου. Ό,τι θέλετε με ένα κοκοράκι. Εάν δεν έχουμε πιασμένο μαλλί, αγόρι μου, πώς θα μαγειρέψουμε. Όχι έτσι όμως, με αυτό το κοκοράκι που φοράει την πιάστρα.